μέρα πριν από τις εκλογές και λίγο πριν από τον καθιερωμένο καφέ με τους κυβερνητικούς συντάκτες, ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα ευδιάθετος, περπάτησε στον πεζόδρομο της Ερμού, συνομίλησε με κόσμο και φωτογραφήθηκε με τουρίστες. Ήταν μια πολιτισμένη προεκλογική περίοδος, ενώ ο κόσμος ήταν πιο ζεστός απέναντί μου συγκριτικά με το 2019. Με ξέρει καλύτερα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ, με θέα την Ακρόπολη και σε κλίμα χαλαρό. Αποκάλυψε μάλιστα τι θα έκανε αμέσως μετά τον καφέ. Μας είπε ότι αμέσως μετά τη συνάντηση που θα έχει εδώ μαζί μας θα παίξει ποδόσφαιρο και μάλιστα χαριτολογώντας είπε ότι αν υπάρξει πέναλτι θα ζητήσει να το χτυπήσει αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας προσκάλεσε τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ για ένα ούζο δίπλα στη θάλασσα στον Πειραιά σε μία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες που θα είναι υποψήφιος. Η προσπάθεια που κάνατε να καλύψετε τις συγκεντρώσεις μας, τις περιοδίες μας όλους και όλες, δεν τρέχαμε μόνο εμείς, τρέχατε κι εσείς. Στο επιτελείο του υπάρχει αισιοδοξία. Εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του προεκλογικού αγώνα έπεισαν για τα θέματα που επιχείρησαν να αναδείξουν. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα και ικανοποιημένος από την προεκλογική εκστρατεία που έκανε τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη του. Όταν ρωτήθηκε για την αυριανή κρίσιμη μέρα, παρέπεμψε στη μεγάλη μάχη του Final Four, δηλώνοντας την υποστήριξή του στον Ολυμπιακό και προβλέποντας ότι την ώρα του αγώνα δεν θα γίνουν πολιτικές δηλώσεις. Δύσκολα το βλέπω. Με τσικουδιά και μαντινάδες συνόδευσε το γεύμα που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους με τη λήξη της προεκλογικής εκστρατείας στη Ροδιά Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με τα στελέχη και τους φίλους του κόμματος μοιράστηκαν στιγμές χαλάρωσης χωρίς να λείπουν και τα πειράγματα. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από την ορχήστρα και μια παραγγελιά, το «Σε ψηλό βουνό» του Νίκου Ξυλούρη. Στην Καλογρέζα, στο βόρειο τομέα Αθηνών, σε μία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες που κατεβαίνει υποψήφιος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ένα ουζερί επέλεξε να περάσει τις στιγμές χαλάρωσης, τις ώρες λίγο πριν από την έναξη της κρίσιμης μάχης για την κάλπη. Όχι, στο Κουτσούμπα δεν είναι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για τη συμβολή του στην εκλογική μάχη και εξέφρασε την ελπίδα του για καλά αποτελέσματα.